Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Συζητάμε για τη χειρουργική του γόνατος, αρχίζοντας από την αρθροσκόπηση, προχωρώντας την νανοαρθροσκοπή, δηλαδή την νανοαρθροσκόπηση, ας το πούμε έτσι πιο απλά, για να το καταλάβετε. Τα είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής αυτής. Και μιλήσαμε επίσης και για τα νεότερα δεδομένα στην χειρουργική της ρήξης του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου. Τώρα, σε αυτό το μέρος της εκπομπής θα μιλήσουμε και πάλι για το γόνατο, για τη μεταμόσχευση του χόνδρου νεότερα δεδομένα, όπως επίσης και για την ρομποτική ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Κοντά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, εκλεκτή προσκεκλημένη, πρώτη ορθοπαιδική χειρουργική κλινική ιατρικό διαβαλκανικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Είναι η κάποια μέλη, όπως είπαμε, να μην από την πάμε πρώτη, και από την παραπονεθούν οι υπόλοιποι, κάποια μέλη της ομάδας αυτής, με αρχηγό διευθυντή τον κύριο Καπετανάκη, ο οποίος είναι ο διευθυντής σας. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον κύριο Βουλγαρόπουλο Χάρη, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι είναι ο κύριος Βουλγαρόπουλος και υπεύθυνος της αρθροσκοπικής χειρουργικής γόνατος στην πρώτη ορθοπαιδική κλινική. Κοντά μας επίσης είναι από δεξιά ο κύριος Ζιώγας Ευάγγελος, ο οποίος και αυτός είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, υπεύθυνος της επανορθωτικής χειρουργικής γόνατος και ισχύου. Και ο κύριος Παναγιώτης Κουμής, ο οποίος είναι και αυτός ορθοπαιδικός χειρουργός, υπεύθυνος του τμήματος αθλητικών κακώσεων στην πρώτη ορθοπαιδική χειρουργική κλινική στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Πάλι νεότερα δεδομένα θα πούμε. Πάλι πρωτιές έχετε λοιπόν. Πάλι έτσι, πρωτιές, πάλι σε σχέση με τη μεταμόσχευση του χόνδρου. Η Αλφα Ορθοπαιδική Κλινική, πάλι μπράβο, έχουμε νεότερα δεδομένα. Mm-hmm. Σε σχέση με το χόνδρο, πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη καινοτομία. Mm-hmm. Πριν από περίπου 2,5 χρόνια έγινε η πρώτη αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυτάρων σε ένα χρόνο στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο. Συγχαρητήρια. Έγινε μαζί με τον κύριο Κώστα Δημητρακά και με μένα μαζί και με τον κύριο Χατζηπέντρου. Mm-hmm. Ήταν το πρώτο παγκοσμίως το οποίο έγινε. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Πραγματικά, η τεχνική ανακοινώθηκε επίσημα. Mm-hmm. Και μέσω της εταιρείας, η οποία ουσιαστικά παρέχει όλο τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να γίνει αυτό το χειρουργείο, έγινε επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Είναι κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, γιατί το καινούριο το οποίο είναι ότι μπορούμε και καταφέρνουμε να κάνουμε λήψη χονδροκυτάρων από τον ασθενή σε ένα χρόνο, mm-hmm, από κάποιες περιοχές του γόνατος, η οποία είναι ελάχιστα φορτίζουσες, και στην περιοχή της βλάβης, η οποία υπάρχει βλάβη του χόνδρου, mm-hmm, εφόσον προετοιμαστεί κατάλληλα, καθαριστεί, να αεροποιηθεί η περιοχή. Τα χονδροκύτταρα αυτά, τα οποία τα συλλέγουμε, τα αναμειγνύουμε με αυξητικούς παράγοντες του ίδιου του ασθενής, mm-hmm, ουσιαστικά κάνουμε ταυτόχρονα μια βιολογική θεραπεία εκείνη τη στιγμή, τα επανατοποθετούμε στην περιοχή της βλάβης, mm-hmm, γίνεται ένα υλικό σαν πάστα το οποίο τοποθετείται, αρθροσκοπικά όλο, έτσι, μόνο αρθροσκοπικά. Ναι, αρθροσκοπικά. Εν συνεχεία σταθεροποιείται το υλικό αυτό επάνω στον ασθενή, και κλείνουμε τις τομές αεροσκόπησης και ο ασθενής μέσα σε ένα χρόνο έχει τελειώσει με την υπόθεση του χόνδρου. Είναι κάτι πάρα αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, είναι δύσκολο. Διότι μέχρι τα προηγούμενα χρόνια συνήθως, ναι, το χειρουργείο αυτό γινόταν με δύο παρεμβάσεις, δύο χειρουργικές παρεμβάσεις, mm-hmm, γινόταν η λήψη των χονδροκυτάρων, η καλλιέργειά τους και η συνεχεία επανατοποθέτησή τους. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, μέσα σε ένα χρόνο, mm-hmm, με ένα χειρουργείο μπορούμε και καταφέρνουμε και αποκαθιστούμε βλάβες του χόνδρου. Τέλει. Υπάρχουν φυσικά πάλι συγκεκριμένες ενδείξεις, εστιακές βλάβες να είναι του χόνδρου, να μην είναι πάρα πολύ μεγάλες βλάβες, mm-hmm, κυρίως σε νέους ανθρώπους, τραυματικές βλάβες χόνδρου. Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά εξαιρετικά, διότι μέχρι σήμερα έχουμε περίπου πραγματοποιήσει 25 χειρουργικές επεμβάσεις αυτόλογης μεταμόσχευσης χονδροκυτάρων. Και μάλιστα σε τρία περιστατικά έχουμε προχωρήσει και έχουμε κάνει second look αρθρόσκοπη και έχουμε πάρει λήψη στο τεμαχίο από τον χόνδρο τον οποίο μεταμοσχεύσαμε. Ναι. Έχουμε κάνει ιστολογικές μελέτες. Και τι διαπιστώθηκε? Διαπιστώθηκε λοιπόν ότι έχουμε αναγέννηση χόνδρου εξαιρετικής ποιότητας, ο οποίος προσομοιάζει πάρα πολύ στο κανονικό χόνδρο του ασθενούς. Τα αποτελέσματα γίνανε αναγεννητική ατρική και στο γόνατο. Ναι, πολύ ωραία. Τα αποτελέσματα ήδη δουλεύονται, ήδη θα γίνουν το προσεχή διάστημα ανακοινώσεις. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό τα ευρήματα τα οποία έχουμε. Ναι. Έγινε μια συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και με το Τμήμα Ιστολογίας, mm-hmm, και δουλεύουμε πάνω σε αυτό.
Και ήδη μάλιστα και με την εμπειρία έτσι τώρα να λέμε, του νανοσκοπίου. Και καινούργια δεδομένα έτσι και παγκόσμια πρωτιά έχετε. Και εδώ θέλω να δώσω την μπάλα στον συνάδελφο τον Κουμί ότι με το νανοσκόπιο μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Του μπάσκετ θα δώσετε την μπάλα. Ναι, ναι, μια πάσα του μπάσκετ. Γιατί στο μπάσκετ είσαστε γιατρός, από ό,τι θυμάμαι, των ανδρών. Λοιπόν, η νανοσκοπία, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε και κάνουμε αυτές τις second look αρθροσκοπήσεις χωρίς αναισθησία, με τοπικό αναισθητικό. Ναι. Μπορούμε να δούμε δηλαδή με αυτό το πραγματικά μικρού μεγέθους αρθροσκόπιο την ποιότητα του χόνδρου, την εξέλιξή του, πώς εξελίσσεται μέσα στο διάστημα. Mm-hmm. Και μπορούμε, και έχει τη δυνατότητα της επαναληψιμότητας. Δηλαδή, μπορούμε να το κάνουμε και στους 3 μήνες και στους 6 μήνες και να βλέπουμε την εξέλιξη της παρέμβασης που κάναμε στο χόνδρο. Όπως έχει εξηγήσει ο κ. Πλαδόπουλος. Οι μεταμοσχεύσεις αυτές, τώρα από περιέργεια το ρωτάω, τι ηλικία ήταν, ήταν νέα άτομα, ήταν μεγάλοι άνθρωποι. Κυρίως νέοι ενήλικες, αλλά ηλικίες, όταν λέμε νέοι ενήλικες, μπορούμε να φτάσουμε μέχρι θεωρητικά τα 55-60 έτη. Εφόσον υπάρχουν καλή ποιότητα χόνδρου στο υπόλοιπο μέρος του γόνατος, δεν μιλάμε για οστεοαρθρητικά γόνατα. Και δεν ναι, μιλάμε για στάδια αυτοκίνητα. Για να καταλάβουν φυσικά, ότι δεν είναι. Φυσικά δεν είναι ουσιαστικά. Μιλάμε μόνο για χόνδρινες βλάβες, όχι για οστεοαρθρίτιδα. Mm-hmm. Είναι χόνδρινες βλάβες, οι οποίες είναι πρώτου δευτέρου βαθμού, mm-hmm. στα οποία μπορούμε κάλλιστα να τις αναπληρώσουμε mm-hmm. με τη μεταμόσχευση των χοντροκυττάρων. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορούμε να καλύψουμε και μεγάλου μεγέθους χόνδρινες βλάβες, mm-hmm. οι οποίες αγγίζουν τα 3 έως 5 τετραγωνικά εκατοστά περίπου. Mm-hmm. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι, θα το ξαναπώ μια φορά ακόμα, ότι ο ασθενής μέσα σε ένα χρόνο έχει τελειώσει με το χειρουργείο. Υπάρχει και συγκεκριμένο... γίνεται ένα χειρουργείο αντί για δύο, ένα όπως χειρουργείο. Είπατε. Ένα είναι χειρουργείο πολύ για σημαντικό δύο. Που αποφεύγεται είναι πάρα το, πολύ και σημαντικό. Το δεύτερο, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο, όταν πει στον ασθενή ότι χρειάζεται δύο χειρουργεία για να πετύχει κάπως... το ίδιο αποτέλεσμα, λίγο κάπως το σκέφτεται. Ναι, φυσικά. Όταν του λες ότι αρθροσκοπικά μόνο να κάνει μια αρθροσκόπηση θα μπορεί να αποκαταστήσει το χόνδρο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ και επίσης να τονίσω ότι και το κόστος της χειρουργικής τεχνικής. Για να πούμε και για κανένα κόστος εδώ πέρα. Ναι, ναι. Θα μιλήσω ότι το κόστος είναι πολύ προσιτό. Πολύ ωραία. Να ξέρουμε δηλαδή. Και αυτό είναι καλό. Πάρα πολύ όπως σημαντικό. Και το κόστος της νανοαρθροσκόπησης. Της νανοαρθροσκόπησης. Δεν μιλάμε για μεγάλου κόστος επεμβάσεις ακριβώς. Ναι, είναι μικρό κόστος επεμβάσεις. Και πάλι είναι όντιστη. Είναι πάλι δηλαδή ουσιαστικά χειρουργείο λίγων ωρών. Είναι νοσηλείας χωρίς να υπάρχει να μείνει ασθενή στο νοσοκομείο. Τέλεια, είναι πολύ σημαντικό. Τέλεια, πολύ και αυτό. Εύχομαι και ακόμα καλύτερα. Οι καινούργιες τεχνικές προχωράνε. Προχωράνε mm. και στην κλινική μας οφείλω να πω ότι και πραγματοποιούνται και εξελίσσονται. Πολύ ωραία. Έτσι, ναι, αυτό. Και αυτό εξελίσσονται. Είναι πάρα πολύ εξελίσσονται έτσι, κρατάω έτσι, εγώ. Έτσι, γιατί πραγματοποιούνται και αλλού, αλλά εδώ εξελίσσονται και όλες εσάς. Ναι. Αυτό προσωπικό. Είμαστε σε μια διαρκή ανησυχία. Και δοκιμάζουμε, εκπαιδευόμαστε σε καινούργια πράγματα και τα πραγματοποιούμε ναι, πολύ στην κλινική μας. Τέλεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώγα τώρα, ο οποίος δεν μιλήσε και πάρα πολύ μέχρι τώρα. Κύριε Γιώγα, να μιλήσουμε λίγο τώρα μαζί για την ρομποτική ολική αρθροπλαστική του γόνατος και να ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση σχέση με την αθρίτιδα. Να πούμε λίγο την αθρίτιδα ή όχι και να πάμε κατευθείαν στη ρομποτική. Η πιο συχνή φλεγμονώδης νόσος των αρθρώσεων mm-hmm. που οδηγεί στην καταστροφή του χόνδρου. Ναι. Οι ασθενείς που πάσχουν από αρθρίτιδα, mm-hmm. το βασικό του σύμπτωμα είναι ο πόνος, είτε με τη δραστηριότητα, δυστυχώς. είτε και στην ηρεμία όταν είναι σε προχωρημένο στάδιο. Mm-hmm. Παραμορφώνονται οι αρθρώσεις, περιορίζεται σημαντικά το εύρος κίνησης της άρθρωσης και αυτό έχει σαν συνέπεια να έχουμε ένα έλλειμμα στη λειτουργικότητα της άρθρωσης mm-hmm. και αυτό επηρεάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Κύριε Γιώγα, θα ρωτήσω κάτι γιατί έχουμε συνδέσει, συνήθως συνδέουμε την αθρίτιδα με την τρίτη ηλικία. Όχι, η αθρίτιδα, θέλω να σας ρωτήσω, είναι πραγματικά μία νόσος που εμφανίζεται μόνο στην τρίτη όχι, ηλικία. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Αυτό που έχει φανεί από τα δεδομένα που έχουμε είναι ότι ένας στους 4 ενήλικες και ένας στους 2 μετά τα 60 θα παρουσιάσει κάποια μορφή αρθρίτιδας. Από αυτούς το 40% θα χρειαστεί μία χειρουργική παρέμβαση, ενδεχομένως μία ολική αρθροπλαστική. Mm-hmm. Το 60% αυτών που χρειάζονται χειρουργείο είναι οι γυναίκες. Ναι, δυστυχώς, οι καημένες. Ναι, περισσότερο. Κινούνται πιο πολύ. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική και έχει μειωθεί πάρα πολύ ο μέσος όρος ηλικίας. Άρα χειρουργούμε όλο και περισσότερο νεότερους ανθρώπους.
Επίσης, αυτό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ είναι ο αριθμός των ανθρώπων που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική γόνατος σε σχέση με το ισχύο. Τα μοντέλα προβλέπουν ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα είναι σχεδόν διπλάσια αυτοί που θα χρειάζονται ολική αρθροπλαστική γόνατος από αυτούς που χρειάζονται ολική αρθροπλαστική στο ισχύο. Ναι, να πούμε τώρα, μπήκατε κατευθείαν λίγο σε αυτό το οποίο ουσιαστικά θέλω και εγώ να μάθω περισσότερα στοιχεία σε σχέση με την ολική αρθροπλαστική. Όταν λέμε, τι εννοούμε όταν λέμε αρχικά ολική αρθροπλαστική του γόνατος και μετά θα προχωρήσουμε στην τεχνική στην ρόζα. Ρομποτική, βέβαια. Ναι. Η ολική αρθροπλαστική του γόνατος είναι ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο στο οποίο αντικαθιστούμε τη φθαρμένη άρθρωση. Mm-hmm. Το αντικαθιστούμε με δύο μεταλλικά στοιχεία, ένα στον μυρό και ένα στην κνήμη και ανάμεσα βάζουμε ένα πλαστικό, ένα μηνίσκο πολυεθυλενίου προσπαθώντας να δημιουργήσουμε μια καινούρια άρθρωση που να προσομοιάζει στην άρθρωση του ασθενούς. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε στα νεότερα δεδομένα, στο ρομπότ. Βεβαίως. Να πούμε για το ρομπότ, γιατί πραγματικά θέλουμε τη ρομποτική αρθροπλαστική, όπως το πούμε καλύτερα, γόνατος. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης έχουμε την τύχη να έχουμε το πιο σύγχρονο ρομποτικό σύστημα. Mm-hmm. Το ρομποτικό σύστημα ROSA. Ναι, το ROSA, έτσι, το οποίο είναι έτσι κατασκευασμένο που να στηρίζει έμπειρους ορθοπαιδικούς χειρουργούς, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, να κάνουν μια άριστη, εξατομικευμένη ολική αρθροπλαστική γόνατος. Mm-hmm. Και λέω εξατομικευμένη, έχουμε μιλήσει και παλιότερα, γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κάθε ασθενής είναι διαφορετικός. Ο καθένας έχει μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή ανατομία, διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις. Σίγουρα. Οπότε δεν μπορούμε να αναπαράγουμε συνεχώς το ίδιο χειρουργείο. Αλλά πρέπει να δούμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποια είναι η ανατομία του και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια αρθροπλαστική η οποία να ταιριάζει περίπου με την ανατομία που υπήρχε στο γόνατο πριν να έχει γίνει αυτή η φθορά. Mm-hmm. Οπότε τις δυνατότητες αυτές παίρνουμε χρησιμοποιώντας το ρομποτικό σύστημα, το οποίο αποτελείται από ένα ρομποτικό βραχίωνα που είναι ο βοηθός μας στη διάρκεια του χειρουργείου. Έχει τους αισθητήρες και την κάμερα που μας δίνει συνεχώς δεδομένα και έναν υπολογιστή με λογισμικό που επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα ξεκινώντας το χειρουργείο, παίρνουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και μπορούμε, με βάση την εμπειρία μας φυσικά, να σχεδιάσουμε την ολική αρθροπλαστική που θέλουμε και στη συνέχεια να την εκτελέσουμε με απόλυτη ακρίβεια. Και όταν λέω ακρίβεια, μιλάμε για ακρίβεια χιλιοστού και μοίρας. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό? Έχει φανεί πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με δύο βασικά πράγματα. Με το ότι το πώς θα κινηθεί η άρθρωση μετά, γιατί αυτό θα προσφέρει μια υψηλή ικανοποίηση στους ασθενείς, και πόσα χρόνια θα διατηρηθεί αυτή η άρθρωση. Αυτό που λέγαμε όλα τα χρόνια και εξακολουθούμε και λέμε είναι ότι η ολική αρθροπλαστική θα πρέπει να είναι ένα χειρουργείο ζωής. Δηλαδή να προσφέρει ποιότητα ζωής στους ασθενείς, αλλά και να έχει διάρκεια για όλη τη ζωή του ασθενούς. Αυτά τα στοιχεία τα παίρνουμε χρησιμοποιώντας το ROSA. Ένα, την ακρίβεια, και δεύτερο κομμάτι είναι η εξισορρόπηση στα μαλακά μόρια. Mm-hmm. Αυτό είναι που προσπαθούσαμε ανέκαθεν να πετύχουμε στην ολική αρθροπλαστική. Μέχρι τώρα στηριζόμασταν στην εμπειρία και στο χέρι. Πλέον υπάρχουν εξειδικευμένα συστήματα εξισορρόπησης των μαλακών μορίων, τα οποία τα συνδυάζουμε με το ρομποτικό σύστημα ROSA. Συνδυάζονται με το ρομποτικό. Βεβαίως. Αυτό είναι το θετικό. Το συνδυάζουμε και έχουμε τη δυνατότητα να ελέγξουμε συνδεσμικά την άρθρωση σε όλο το εύρος κίνησης, για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια τέλεια κινηματική στην άρθρωση. Και επίσης το ρομποτικό σύστημα ROSA συνδυάζεται με τις σύγχρονες προθέσεις, σύγχρονες ανατομικές προθέσεις, οι οποίες έχουν εντυπωσιακά αποτελέσματα στην πρώτη δεκαετία που έχουμε δει. Έχουν πολύ ψηλά ικανοποίησης, άνω το 95% και πολύ ψηλά ποσοστά επιβίωσης. Ωραία. Αυτό το σύστημα, το ρομποτικό, το ROSA, που λέτε ότι είναι πολύ σημαντικό το ρομπότ και το μηχάνημα αυτό, πραγματικά είναι υψηλής τεχνολογίας στο Ιατρικό Διαβαλκανικό και του Θεσσαλονίκης. Έτσι, έχουμε την τύχη να το μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Ωραία. Βεβαίως. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Διαφέρει από κάποια άλλα ρομποτικά συστήματα, ίσως, κύριε Ζιόγκα? Βεβαίως. Είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Ναι. Οι επιλογές είναι απίστευτες που έχουμε και το βασικό κομμάτι είναι ότι δεν χρειάζεται καμία προετοιμασία. Αυτό θέλω να σα το ρωτούσα κιόλας. Αν πάρω προεγχειρητικά, πρέπει να χρειάζεται κανένα προεγχειρητικό.
Τίποτα, τίποτα. Ναι. Ο ασθενής θα έρθει με την απλή ακτινογραφία του. Τα άλλα συστήματα χρειάζονται ειδικές ακτινογραφίες, όχι αξονικές, χρειάζονται κάποιο διάστημα μέχρι να γίνει ο προγραμματισμός. Εμείς δεν χρειαζόμαστε τίποτα. Μπορούμε να το κάνουμε χωρίς τη χρήση ακτινογραφίας, χρησιμοποιώντας όλους αυτούς τους αισθητήρες και το σύνθετο λογισμικό που έχουμε. Οπότε μπορούμε να δούμε ένα ασθενή σήμερα και να προγραμματίσουμε το χειρουργείο την επόμενη μέρα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ένα μεγάλο διάστημα. Τόσο γρήγορα δηλαδή. Άμεσα. Αρκεί να έχετε χώρο να το χειρουργήσετε, γιατί βλέπω ότι. Λίγο στενεύουν εκεί, έτσι. Ακούω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Όχι, όμως δεν θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να απογοητεύουμε τον κόσμο. Πάντα υπάρχει μια θέση αναλόγως και τη επιγούση κατάσταση. Πάντα υπάρχει μια θέση. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, άρα λοιπόν γι' αυτό είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει προετοιμασία, δεν γίνεται ακτινογραφία, βοηθάει. Τώρα, για να γίνει όμως χρήση αυτού του μηχανήματος, του ρομπότ τέλος πάντων, που θα εξηγήσουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν χειρουργεί το ρομπότ, αλλά χειρουργείτε εσείς, έτσι. Τον κεντρικό ρόλο τον εξακολουθεί και τον έχει ο χειρουργός. Το ρομποτικό σύστημα είναι ο βοηθός. Είναι ο βοηθός στο χειρουργείο, είναι αυτό το μηχάνημα το οποίο μας βοηθά να κάνουμε με ακρίβεια τις κρίσιμες. Ναι, αλλά και ο βοηθός δεν λειτουργεί μόνος του. Χρειάζεται μια πιστοποίηση, από εσάς για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσει κάποιος το ρομποτικό σύστημα, θα πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και να έχει πάρει την πιστοποίηση. Μιλάμε για το ρομποτικό σύστημα ROSA. Δεν υπάρχει λόγος να τα μπερδεύουμε αυτά με πλοηγούς ή με άλλα συστήματα τα οποία υπολείπονται. Σωστή. Δεν έχουν καμία σχέση με την τεχνολογία του ROSA, που είναι τεχνολογία αιχμής αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν χρειάζεται οπωσδήποτε για τη χρήση του πιστοποίηση. Πιστοποίηση. Έτσι. Την οποία φυσικά σαν αλφα-ορθοπαιδική την έχουμε, όπως και σε όλα τα προηγούμενα που αναφέραμε. Ναι, ωραία. Κύριε Ζιώγα, τώρα να πούμε, είναι ανώδυνη, δηλαδή. Γίνεται το χειρουργείο, ρομποτική ολική αρθροπλαστική γόνατος με το σύστημα, το ρομποτικό ROSA. Τι γίνεται μετά, είναι ανώδυνα, λοιπόν, ανώδυνη κοιτάξτε, η συνέχεια. Η σύγχρονη ολική αρθροπλαστική έχει να κάνει με τη χρήση του ρομποτικού συστήματος, έχει να κάνει με τη χρήση των ανατομικών προθέσεων και έχει να κάνει με την χρήση των ατραυματικών τεχνικών. Ναι. Ατραυματικές τεχνικές σημαίνει ότι έχουμε μικρότερες τομές, λιγότερες αποκολλήσεις, λιγότερους τραυματισμούς στους μυς και στα μαλακά μόρια. Άρα έχουν ένα ασθενή ο οποίος δεν θα πονέσει, δεν θα αιμορραγήσει, δεν θα έχει απόλυτες αίματος. Και αυτό σημαντικό. Θα σηκωθεί άμεσα μετά το χειρουργείο να περπατήσει. Ναι. Ναι. Έτσι, θα επιστρέψει πολύ γρήγορα στο σπίτι του αυτόνομα και θα έχει μια πολύ γρήγορη αποκατάσταση να γυρίσει πάλι ο ασθενής να κάνει αυτά που θέλει στην καθημερινότητά του ελεύθερα χωρίς περιορισμούς. Άρα λοιπόν τα πλεονεκτήματα είναι και η απώλεια του αίματος όπως είπαμε, ότι γρήγορα κινητοποιείται ο ασθενής, ότι πηγαίνει γρήγορα στο σπίτι του, εκεί πέρα ότι περπατάει άμεσα. Άμεσα αυτό. Μετά το χειρουργείο. Είναι και πώς περπατάει γρήγορα. Εμείς εδώ και 4 χρόνια στην. Ολική αρθροπλαστική του γόνατος δεν χρησιμοποιούμε ίσχυμο. Είναι μια καινοτομία επίσης της κλινικής μας. Να το πείτε αυτό για να το προσθέσουμε σε αυτά που... Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι το μυϊκό σύστημα δεν ισχυμεί, οπότε άμεσα μετά το χειρουργείο είναι έτοιμο να ανταποκριθεί, γιατί η αρθροπλαστική δεν θα κινηθεί μόνη της. Θα πρέπει να την κινήσουν οι μυς που υπάρχουν γρήγορα. Όσο λιγότερο τους τραυματίσεις, τόσο πιο γρήγορα θα σηκωθεί ο ασθενής να κινητοποιηθεί και τόσο λιγότερο πόνο θα έχει. Φτάνοντας στο κομμάτι του πόνου, οι ασθενείς μας πλέον δεν πονάνε. Φεύγουν στο σπίτι τους μετά από 1, 2, 3 μέρες, όσο χρειαστεί ο καθένας, χρησιμοποιώντας απλά παυσίπονα, παρακεταμόλ, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Για πόσο καιρό θα πάρουν τα παυσίπονα αυτά? 5 με 7 μέρες. Από εκεί και πέρα. Μετά μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα. Αυτόνομα είναι από την πρώτη μέρα. Από τη μέρα του χειρουργείου. Ο ασθενής από τη μέρα του χειρουργείου μαθαίνει να σηκώνεται από το κρεβάτι, να μπορεί να καθίσει, να περπατήσει, να πάει στο άλλο, να γυρίσει μόνος του με την επίβλεψη του φυσικοθεραπευτή, χωρίς κάποια άλλη βοήθεια. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Φυσικοθεραπεία θα γίνει όμως. Εννοείται. Πάντα το θέλουμε αυτό το κομμάτι, γιατί συνήθως οι ασθενείς που έρχονται έχουν προχωρημένες αρθρίτιδες. Αυτό έχει επηρεάσει συνολικά τη στάση και τη βάδιση του σκέλους, οπότε πρέπει να διορθώσουμε άλλα πράγματα, όχι να βοηθήσουμε το χειρουργείο μας. Φυσικά. Αυτή είναι και η επιτυχία, η χρυσή τομή. Δηλαδή όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που είπατε και τα αποτελέσματα ουσιαστικά για την καλύτερη ποιότητα ζωής του ασθενούς και μετά το χειρουργείο. Αυτό το έχουμε δει και σε ασθενείς, στους οποίους το ένα γόνατο το είχαμε κάνει με κάποια άλλη τεχνική
και τώρα πλέον είχαμε δυνατότητα να το κάνουμε ρομποτικό. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κριτήριο για μας. Δηλαδή, όταν έχεις ένα ασθενή που έχει χρησιμοποιήσει κάποια άλλη τεχνική ή μια συμβατική τεχνική και έχει χρησιμοποιήσει και τη ρομποτική και βλέπει την διαφορά. Νομίζω ότι είναι κάτι που να ενθουσιάζεται. Έτσι. Μαζί με εσάς που ενθουσιάζεστε για την επιτυχία των αποτελεσμάτων, φυσικά. Εμείς βλέπουμε τα περιστατικά του κυρίου Ζιώβα, πόσο γρήγορα φεύγουν κιόλας από την κλινική. Ναι, πολύ ωραία. Ενθουσιάζεται και ο ασθενής γιατί φεύγει γρήγορα, γιατί δεν πονάει. Πολύ γρήγορα φεύγουν, δεν κρατιούνται. Ναι, θέλουν να φύγουν. Οι ασθενείς θέλουν να φύγουν από το χώρο τη κλινική του νοσοκομείου. Τους κρατούσαμε 4-5 μέρες, τώρα νομίζω ότι. Με το ζόρι κάθονται 2 βραδιές μέσα. Ναι. Ακόμα και την ρομποτική. Πολύ την επόμενη μέρα και θέλω να φύγουν. Η ρομποτική έχει, νομίζω ότι είναι μια επανάσταση στον χώρο της αρθροπλαστικής. Νομίζω ότι ισχύει αυτό που είπε και ο κύριος Κουμής για την νανοσκόπηση. Είναι ότι η ρομποτική ήρθε για να μείνει, είναι συνεχώς εξελίσσεται. Μιλάμε και με άλλα κέντρα του εξωτερικού, παίρνουμε στοιχεία, δίνουμε τα δικά μας δεδομένα και πλέον στο επόμενο διάστημα θα περάσουμε και σε ρομποτική λίγο πιο προηγμένη από αυτή που... Πλέον και σε όλα τα Βαλκάνια αρχίζει και... αρχίζουν σιγά σιγά έτσι να εξειδικεύονται. Κοιτάξτε, και να έρχονται σε εσάς ίσως να τους εκπαιδεύετε από ό,τι ξέρω. Το ρομποτικά συστήματα δεν υπάρχουν πάρα πολλά διαθέσιμα αυτή τη στιγμή. Πάντως στη Βόρεια Ελλάδα. Το ρόζο υπάρχει ευτυχώς μόνο στο ιατρικό διαβαλκανικό. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε. Γιατί η συζήτηση δεν κάναμε έτσι επιστημονική μελέτη. Κάναμε μια συζήτηση η οποία αφορούσε ουσιαστικά τα νεότερα δεδομένα πάνω στην χειρουργική του γόνατος, αρχίζοντας όπως είπαμε από την αρθροσκόπηση την κλασική, μιλώντας για την νανοαρθροσκόπηση. Την έχω βγάλει καινούριο όνομα. Νανοαρθρόσκοπη. Λοιπόν, κύριε Κουμή. Και μετά προχωρήσαμε βέβαια και στα νεότερα δεδομένα για την ρήξη του πρόστιου χιαστού συνδέσμου και τη μεταμόσχευση του χόνδρου. Καλά τα θυμάμαι. Ακριβώς. Και ολοκληρώσαμε με το θέμα της ολικής ρομποτικής αρθροπλαστικής του γόνατος. Πολλοί τίτλοι, πολλά στοιχεία, πολλά ονόματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Και κάναμε αυτή την πολύ ωραία συζήτηση με τα νεότερα δεδομένα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, που μας παρακολουθείτε. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και τρίτη επανάληψη στις 10 το βράδυ και με ένα άλλο θέμα βέβαια επίκαιρο ιατρικό την Πέμπτη και το Σάββατο στις 10 σε επανάληψη. Μέχρι τότε λοιπόν την άλλη εβδομάδα να είστε όλοι καλά. Γεια σας.